Κύριε Γεροβασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Οι πυριατώδες προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε και λίγο πριν. Τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται σε θέσεις μάχης και εσείς δηλώσατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Της εκλογικής αναμέτρησης, δηλαδή, την 21η Μαΐου. Κύριε Ευαγγελίου, ξέρετε ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχω άμεση επικοινωνία με την κοινωνία και βεβαίως προσπαθώ και παίρνω τα μηνύματα τα οποία έρχονται πέραν των αναλύσεων, πέραν των δημοσκοπήσεων, αλλά και μέσω της άμεσης επαφής με τους ανθρώπους. Το κλίμα, ξέρετε, μετά, ειδικά μετά το δυστύχημα, μετά την τραγωδία των Τεμπών, νομίζω ότι ο χρόνος έχει κάνει εκεί μία τομή. Πάγωσε ο χρόνος και έχουμε μία κοινωνία πρότεμπον και μία κοινωνία μετά. Βεβαίως, αυτό ήρθε αυτή η τραγική κατάληξη, η οποία δημιούργησε ένα εκρηκτικό θυμό στην ελληνική κοινωνία, σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στη νεολαία της πατρίδας μας. Διότι η νέα γενιά ειδικά είναι μια γενιά η οποία πέρασαν από πάνω τις δοστρωτήρες των μνημονίων, της κατάρρευσης της χώρας, της αύξησης της ανεργίας, της υποτίμησης των πτυχίων τους, των προσόντων τους, χωρίς να ανταποκρίνεται η παραγωγή, η οικονομία σε αυτό το εξαιρετικό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, με ιδιαίτερες δεξιότητες που είναι πια οι νεολαίοι μας. Είδαν να μην μπορούν να κάνουν οικογένειες, είδαν να μην μπορούν να παντρευτούν, να μην μπορούν να φύγουν από τα πατρικά σπίτια όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η πανδημία, τους έκλεισε στα σπίτια και στη συνέχεια, μετά από αυτό, ένα μη φιλικό περιβάλλον, με τα πανεπιστήμια υποβαθμισμένα, με την ιδιωτική εκπαίδευση πρώτων πυλών, με ισοτιμία των πτυχίων τους με τα ιδιωτικά κολέγια, και φτάσαμε στα Τέμπη. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαν να βγήκε το καπάκι από τη χύτρα. Μια κοινωνία που βράζει μέσα σε οικονομικά αδιέξοδα, κοινωνικά αδιέξοδα, αδιέξοδα στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στην έκρηξη της ακρίβειας. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο αυτό, ήταν... θεωρείτε, δηλαδή αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο για να φτάσουν οι πολίτες στις κάλπες ή θα αποτελέσει γενικότερα η πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια ως διακύβευμα των επόμενων εκλογών? Προφανώς, νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτή την τετραετία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικός, ο οποίος εμφανίστηκε ως ένας φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής, απέδειξε ότι μόνο αυτό δεν είναι. Η κοινωνία τι είδε αυτά τα χρόνια? Είδε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε στήσει αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος των αρίστων, των τεχνοκρατών, που ήξερε ανά πάσα στιγμή από το Μαξίμου τι συμβαίνει σε κάθε υπουργείο, με αυστηρό έλεγχο στους υφισταμένους των υπουργείων κλπ. Το οποίο κατέρευσε. Και κατέρευσε εν μέσω όλων των κρίσεων που κλήθηκε να διαχειριστεί. Σας θυμίζω και την υγειονομική κρίση, σας θυμίζω την περιβαλλοντική κρίση από τα χιόνια της Αττικής Οδού, τις πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι με 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένα στη χώρα και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ήρθε στη συνέχεια η έκρηξη των τιμών της ενέργειας, ήρθε μετά η έκρηξη της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ. Και για όλα αυτά ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όταν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για πολλά από αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και για το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, που σε κάθε άλλη ευνομούμενη πολιτεία, σε κάθε κράτος δικαίου, αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να παραιτηθεί μετά το σκάνδαλο αυτό, το ελληνικό Watergate, την ίδια στιγμή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε. Δεν ήξερε ποτέ τίποτε. Όλα τα ήξεραν οι άλλοι και αυτός τα ενημερωνόταν και μετά θα τα έλυνε. Και φτάσαμε στην τετραετία με έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει αναλάβει ευθύνη για κανένα γεγονός στη χώρα από αυτά που σας περιγράφω και βεβαίως δεν ήξερε ούτε ότι ο υπουργός του, ο κ. Καραμαλής, είχε αφήσει το δίκτυο των σιδηροδρόμων να διαλυθεί.
Είχε υποβαθμίσει τους σιδηροδρόμους, δεν υπήρχε προσωπικό, δεν είχε το προσωπικό μέρος φέτια, ο περίφημος σταθμάρχης, ο οποίος μόνο αυτός έφταιγε, που έφταιγε, αλλά δεν είναι μόνο εκεί το θέμα μας, διότι κάπως φτάσαμε στο σταθμάρχη και κάποιος έκανε αυτό το ρουσφέτη. Άρα μιλάτε πέρα από τις ποινικές ευθύνες, έτσι, υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Απεδείχθη ότι εδώ έχουμε ένα κράτος που όχι μόνο δεν ήταν επιτελικό, αλλά ήταν ένα συγκεντρωτικό αυταρχικό προκειμένου να αναδιανύμει πλούτο υπέρ των φίλων του. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έδωσε περίπου 10 δις σε απευθείας αναθέσεις στη χώρα. Αυτά τα 4 χρόνια, επαφορμή δήθεν της πανδημίας κτλ. Κτλ. Μέσα σε αυτό τι απεδείχθη? Ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, αυτό το πελατειακό κράτος που έστησε, ενδιαφερόταν για τις δουλειές του εαυτού της. Σας θυμίζω τον κύριο Πάτση, τον κύριο Χιμάρα, την κυρία Νικολάου, με όλες αυτές τις σκανδαλώδεις συμπεριφορές. Και απ' την άλλη, έχουμε ακούσει, και τι δεν έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, από το όποιος... Όποιος δεν συμμορφώνεται πεθαίνει και διάφορα άλλα, ας πούμε. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στην ελληνική κοινωνία, που ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, κατά την άποψή μου, και αυτό είναι ένα στίχημα για να φτάσουμε και στις εκλογές, είναι ένα διακύβευμα, ότι αυτός ο θυμός, αυτή η οργή που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πολιτική πράξη και να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες μας ότι η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας, το παρόν και το μέλλον των δικών μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας, και ότι μόνο με θετική δράση μπορεί αυτή η χώρα να πάει παρακάτω. Με την όποια επιλογή του καθένα και της κάθε μιας από εμάς. Συμμετοχή για αλλαγή. Για αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Πώς σας προβληματίζει ότι και στις τελευταίες ακόμη δημοσκοπήσεις υπάρχει μια γκρίζα ζώνη? Και τι θεωρώ λέγοντας γκρίζα ζώνη? Η μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Είναι ένα στοίχημα, θεωρώ, για όλα τα κόμματα, διότι δεν προσμετρώνται εκεί οι ηλικίες, αλλά είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ακόμη έχουν κάποια διλήμματα. Σε αυτά τα διλήμματα, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι πριν φτάσουν στις κάλπες. Κοιτάξτε, το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο, δηλαδή σε κάποιες μετρήσεις αγγίζει και το 20%, 18%, 17%, 20%, και το οποίο... Το θεωρώ λογικό αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις την κατακρήμνηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή χάνοντας πάνω από 10 μονάδες, και κατακριμνίζεται καθημερινά. Αυτός ο κόσμος, προφανώς, την ώρα που αποφασίζει ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χρειάζεται ένα χρόνο για να σκεφτεί, για να αποφασίσει, για να δει προγράμματα, να ξετυλιχθούν, που θα ξετυλιχθούν τα προγράμματα των κομμάτων αυτές τις εκλογές, με ποιον θα αισθανθούν πιο κοντά, ποιον θα αισθανθούν ότι τους εξυπηρετεί το αφήγημά του, το πρόγραμμά του, και ποιος μπορεί να τους δώσει ελπίδα για το αύριο. Είμαι βέβαιη ότι επειδή σε ένα προεκλογικό χρόνο που έχει ήδη ξεκινήσει ατύπως, βεβαίως, χθες ήταν η πρώτη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση με ομιλητή τον Αλέξη τον Τσίπρα στην Καλαμάτα, όπου εκεί εξετυλίχθηκαν βασικοί άξονες του προγράμματος, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν την Τρίτη που μας έρχεται, και είναι η πρώτη μας θεματική εκδήλωση, η οποία αφορά το τεράστιο ζήτημα των πληστηριασμών. Εκεί θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της αντιμετώπισης των πληστηριασμών, της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της προστασίας των επιχειρήσεων, αλλά και της προστασίας της αγροτικής γης. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση με έτοιμο νομοθετικό, που θα είναι και μια από τις άμεσες ενέργειες της προοδευτικής κυβέρνησης που θα έχουμε μετά την 21η Μαΐου. Και νομίζω ότι αυτά είναι και τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, συζητήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και την επόμενη μέρα των εκλογών, κυρία Γεροβασίλη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Και για τη δική μας την περιοχή, τι σημαίνει πρωτογενής τομέας, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
πόσα αδιέξοδα και επειδή θα είστε υποχρεωμένα νοικοκυριά, υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Πληστηριασμοί, με σοβαρό τη φυλιά των πληστηριασμών και βεβαίως με ασίδωτα τα funds τα οποία έχουν ήδη μεταβιβάζεται περιουσία, μεταβιβάζεται ελληνική γη, πρώτη κατοικία ανθρώπων για πολύ μικρά χρέη, την ώρα που βλέπουμε τόσο ευνοϊκές ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη για τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος, ενώ αυτός κατάφερε μια τέτοια ευνοϊκή ρύθμιση, άνθρωποι για 5, για 10, για 20.000 ευρώ κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Αυτή λοιπόν θα είναι μια άμεση ενέργεια και γι' αυτό και η πρώτη μας θεματική ξεκινάει από το μεγάλο αυτό οικονομικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Επειδή λοιπόν θα είστε υποψήφια, γιατί σας έχουμε ακούσει όχι μόνο να το λέτε, αλλά να το υπερασπίζεστε κιόλα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Προφανώς. Θα πρέπει να δούμε και κάποια ζητήματα που δεν έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, αλλά κάποιοι όμως, αν θέλετε, σας θεωρούν και υπεύθυνοι, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τα φέρνετε ως πρίκα. Δηλαδή, εννοώ ότι μετά τη συγχώνευση των ΤΕΗ και των πανεπιστημίων, ένα θέμα που προέκυψε και λύθηκε προχθές με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, ήταν το θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από φύτων σχολών γεωπονίας, μεταξύ των οποίων και της, του δικού μας τμήματος, κυρία Γεροβασίλη. Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι βεβαίως επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε το Πανεπιστήμιο με έδρα την Άρτα, με τις τρεις σχολές. Ικανοποιήθηκε ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεκαετιών, περίπου 40 ετών, να ιδρυθεί γεωπονικό πανεπιστήμιο στην περιοχή μας, με δεδομένο ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας είναι ο αγροτικός τομέας, πρωτογενής τομέας. Έτσι, ως μια σύνδεση πανεπιστημίου με παραγωγή, αυτό να μπορέσει να αποτελέσει να δώσει δυναμική στην οικονομία της περιοχής μας, με ό,τι συνεπάγεται για νέες επιχειρήσεις, για νέες θέσεις εργασίας, για τη στήριξη των παραγωγών, της μεταποίησης κλπ. Διότι προφανώς το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχω και εγώ στο νου μου για την περιοχή μας, εμπεριείχε το κρίσιμο μέγεθος που είναι αυτό και βεβαίως και άλλους τομείς όπως η ανάπτυξη του τουρισμού κτλ. Έτσι, και σας θυμίζω ότι και στην περίοδο της διακυβέρνησής μας φροντίσαμε να δημοπρατηθούν και να προχωρήσουν οδικοί άξονες οι οποίοι συνέδεαν τα τζουμέρκα, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί προς τα πάνω ο τουρισμός. Την δεύτερη γέφυρα του Αράχθου, που θεωρούμε ότι είναι ένα έργο απαραίτητο εδώ και δεκαετίες στον τόπο, που με ευθύνη και του Δημάρχου δεν προχώρησε ποτέ, αλλά και της κυβέρνησης, της νυν κυβέρνησης, με τους δρόμους να έχουν σταματήσει και να μην προχωρούν και να έχουν σταματήσει χρηματοδοτήσεις. Και βεβαίως και με την ίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων στη Μέδρα, την Άρτα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το ήθελε αυτό το σχέδιο. Θυμίζω ότι ο τοπικός μας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στήλιος, καταψήφισε την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα και τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο των άλλων δύο τμήματων. Αυτό συνέβη το 2018, όπου νομοθετήθηκε. Από εκεί και μετά χρειάζονται μερικά βήματα, δηλαδή η σχολή, η ίδια σχολή, για να φτάσουμε και στα επαγγελματικά δικαιώματα, χρειαζόταν να εμφανίσει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πρόγραμμα σπουδών έπρεπε να πιστοποιηθεί, όπως και έγινε από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης προγραμμάτων, και να μπορέσουν να γίνουν μερικά πράγματα, ώστε η πιστοποίηση να φτάνει και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, τα επαγγελματικά δικαιώματα, θέλω να σας πω, δεν μπορούσαν να νομοθετηθούν την ίδια στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ξεκάρφωτα το ένα θέμα από το άλλο. Όχι, είναι μια δουλειά η οποία έπρεπε να γίνει πια από εκ μέρους του Πανεπιστημίου για να φτάσουμε εκεί. Αυτή η δουλειά εκ μέρους του Πανεπιστημίου έγινε. Και γι' αυτό φτάσαμε το 2021 να έχει ετοιμαστεί μια ρύθμιση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να λύσει το ζήτημα, που όμως την πήρε η Νέα Δημοκρατία πίσω και δεν προχώρησε. Και φτάσαμε τώρα προεκλογικά, όπου έγινε μια μάχη χαρακομμάτων εντός της Νέας Δημοκρατίας, με ανταγωνισμούς μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Παιδείας κτλ. Και μια τροπολογία η οποία έμπαινε, έβγαινε, μια ρύθμιση. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τελικά. Ναι, και φτάσαμε στο σημείο
πια. Ένα νομοσχέδιο, μάλλον, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στον... Ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της είχαν διαφορετικές απόψεις. Παραιτήθηκε, υπέβαλε την παραίτησή του οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, οι φοιτητές όλων των τμήματων σε όλη τη χώρα ξεσηκώθηκαν, διότι ήδη θα αποφοιτήσουν παιδιά από αυτές τις σχολές και τα οποία θα ήταν στον αέρα, αυτά και οι οικογένειές τους, με όσες δυσκολίες αντιμετώπισαν προκειμένου να φτάσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Άρα, ξέρετε, δεν ήταν η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έβαλε τα επαγγελματικά δικαιώματα από την πρώτη στιγμή, αλλά η κυβέρνηση, η οποία όταν της απευθύνθηκαν το Πανεπιστήμιο και η σχολή της Άρτας, εγκρίθηκε το πιστοποιημένο πρόγραμμα 5 ετών σπουδών και έπρεπε να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, αυτά η κυβέρνηση δεν ήθελε να τα κάνει. Διότι σας θυμίζω ότι η κυρία Κεραμέως από την πρώτη στιγμή που έγινε Υπουργός Παιδείας, φρόντισε το δεύτερο τμήμα της σχολής που δεν είχε προλάβει να ιδρυθεί, να το καταργήσει από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι μια σχολή, όταν έχει 2 τμήματα, είναι μια πολύ ισχυρή γεωπονική σχολή. Μαζί με το αγροδιατροφικό πάρκο, το οποίο επίσης θεσμοθετήσαμε στον ίδιο νόμο το 2018 και το οποίο το σταμάτησε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κεραμέως. Αυτή είναι η ιστορία. Και τελικά φτάσαμε πριν 3 μέρες στη Βουλή, αφού η Νέα Δημοκρατία δεν το προχωρούσε, εμείς καταθέσαμε μία τροπολογία που ήταν αυτή η οποία έλυνε το ζήτημα, mm-hmm. το πρωί της μέρας που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία πια με κατατεθειμένη τροπολογία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, με τους καθηγητές να έχουν παραιτηθεί και κινητοποιημένους όλους τους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, αναγκάστηκε, μέτρησε και το κόστος το προεκλογικό και αναγκάστηκε σε υποχώρηση. Ναι. Βέβαια, ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Στήλιος, είπε ότι μέχρι και ο Πρωθυπουργός Εντάξει τώρα, όλα ζήτησε... ο Πρωθυπουργός τα έχει κάνει, ναι, σε αυτή τη χώρα. Αν δεν μπουν Μητσοτάκης 10 φορές την ημέρα, δεν περνάνε σε εξετάσεις, κύριε Ευαγγελίου, ξέρετε. Ό,τι θετικό το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και ό,τι έχει συμβεί προβληματικό, ούτε που το κατάλαβε, ούτε που το ήξερε. Είναι πάγια τακτική αυτή. Ότι πραγματικά είναι... αποκαταστάθηκε όμως μια αδικία για τα παιδιά, προφανώς, για τους αποφύτους της σχολής και για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι και εκείνοι, φέρνοντας την ευθύνη του ακαδημαϊκού, στάθηκαν δίπλα στα παιδιά, στον αγώνα τους και αυτό φυσικά θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια. Είναι επίσης θετικό και για τη δική μας την περιοχή. Γιατί αν δεν υπάρχει εδώ η γεωπονική σχολή, τότε πού αλλού? Δεν το συζητάμε. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι σε σχολές οι οποίες δεν αποδίδονται τα επαγγελματικά δικαιώματα αρχίζουν και υποστρέφουν. Δηλαδή, δεν είναι ελκυστικές. Δεν γιατί είναι ελκυστικές να πάνε τα παιδιά. Σχολές, με συνέπεια να μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις, να μειώνονται η δουλειά της σχολής και όλο αυτό συνεχώς να υποστρέφει. Βέβαια, επομένως, αυτή η τροπολογία θεωρώ ότι ανοίγει τον δρόμο και για άλλους αποφύτους άλλων τμημάτων που επίσης υπάρχουν και εκεί κάποιες δυσκολίες και κάποια ζητήματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Εντάξτε, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Υπάρχουν μερικά βήματα που προαπαιτούνται να γίνουν, ωστόσο, όπως οι πιστοποιήσεις, ας πούμε. Έτσι. Και εδώ τι έχει συμβεί, το Πανεπιστήμιο της Άρτας, η Γεωπονική Άρτας, έχει κάνει αίτημα στον φορέα πιστοποίησης και ο φορέας πιστοποίησης δεν ανταποκρίνεται, διότι προφανώς δεν ήθελαν. Και έτσι ήταν απέτηση και μπήκε στην τροπολογία ότι ο φορέας πιστοποίησης 60 μέρες οφείλει να απαντήσει. Και το όχι ΓΕΟΤΕ. Να... Και το ΓΕΟΤΕ. Και η πρώην ΑΔΥΠ. Η πρώην ΑΔΥΠ, ακριβώς. Ναι. Έτσι φτάσαμε και ναι, σήμερα τα παιδιά μπορούν να είναι πιο αισιόδοξα, αλλά να ξέρουν ότι με τον αγώνα τους και με τον αγώνα των δασκάλων τους έγινε και δεν τους το χάρισε κανείς. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που επίσης προκύπτει το τελευταίο διήμερο είναι με τις παλινδρομήσεις της μελέτης που αφορούν τη χρήση του ξενία. Δηλαδή, εκεί που όλοι περιμέναμε να δημοπρατηθεί εντός των επομένων ημερών το έργο για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο χώρο του ξενία, τελικά έρχεται μία πρόταση από τον κύριο Στήλιο, όπου λέει ότι μπορεί να υπάρξει μία τροποποίηση της μελέτης
και να δημιουργηθούν 20 χώροι φιλοξενίας για πολιτιστικούς συλλόγους και όλα αυτά τέλος πάντων που αναφέρονται μέσα στην τροποποίηση. Κάτι που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτό την ημέρα που έφτασε η πρόταση αυτή και συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση και φυσικά άρχισαν ξανά οι κουβέντες και τα πηγαδάκια για το αν τελικά θα γίνει πολιτιστικός χώρος το ξενία ή αν θα πάμε στις καλένδες πίσω το έργο και θα πάμε πλέον στην λύση του να γίνει ξενοδοχείο, στη χρήση δηλαδή για ξενοδοχείο. Κοιτάξτε κυρία Ευαγγελίου, επειδή αυτό δεν είναι δύο ημερών θέμα, είναι ετών θα έλεγα και ξεκινάει... Είπαμε ότι φτάσαμε. Φτάσαμε σε μία λύση. Θα μου επιτρέψετε να το ξαναπώ άλλη μία φορά. Για να νομίζω είναι χρήσιμο να ξέρουν και οι συμπολίτες μας πόσα από αυτά τα οποία διακινούνται είναι αληθή και πόσα είναι fake. Βεβαίως. Και ποιος κάνει βήματα μπροστά και ποιος κάνει βήματα πίσω. Η ανάγκη του να γίνει κάτι το ξενία, έχοντας παραχωρηθεί δεκαετίες στο Δήμο η χρήση, προφανώς ήταν μια ανάγκη και ένα αίτημα της κοινωνίας χρόνιο, πολλών ετών, από την εποχή του ημνήστου δημάρχου κυρίου Βάγια. Mm-hmm. Αργότερα λίγο επί Οικονομίδη ήρθε η χρήση στο Δήμο και από εκεί και μετά κλειστή πόρτα κλειδώθηκε και τελείωσε. Με τον κίνδυνο που συνεπάγεται και για το ίδιο το κτίριο, η εγκατάλειψη και η ρήμωση όλων αυτών των ετών. Ένα κτίριο που βεβαίως αρχιτεκτονικά έχει τον ενδιαφέρον του, αλλά και το σημαντικότερο ότι είναι μέσα σε έναν εξαιρετικό αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα μέσα στην καρδιά της πόλης μας. Όταν τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς και ο Δήμος είχε τις ανησυχίες του τι θα συμβεί και έτσι έπρεπε να ψαχτούν χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι το κόστος δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο Δήμος, προκειμένου να αναπλαστεί το κτίριο και τότε υπήρξαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα από πλευράς της κυβέρνησης τα φέραμε εις γνώση της Δημοτικής Αρχής. Υπήρχε ένα και υπήρχε εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο μοιράστηκε περίπου για 5 ξενία εντός αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα, ένα εκ των οποίων ήταν της Άρτας, θα μοιραζόταν, που όμως τι είχε, 100% χρηματοδότηση. Δηλαδή ο Δήμος, πλην των μελετών, ούτε ένα ευρώ. Mm-hmm. Πράγμα που θεωρείται ευνοϊκό. Όμως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε, όταν είναι για να έχουν 100% χρηματοδότηση, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Αλλιώς η χρηματοδότηση, όπως σε όλα τα ΕΣΠΑ, κινείται γύρω στο 40%. Επομένως, ο Δήμος είχε όλους τους λόγους να πάρει αυτό το πρόγραμμα με 100% χρηματοδότηση για να μπορέσει χωρίς κόστος και με τα βεβαιότητος ο χώρος αυτός πια να ξαναγίνει και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία λειτουργικός. Mm-hmm. Τι σημαίνει όμως μη κερδοσκοπικό, σημαίνει ότι αυτό είχε την αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων. Αλλά αποκλειόταν η χρήση του ως ξενοδοχείο. Προφανώς. Όχι κερδοσκοπική. Ακριβώς. Το μόνο που άφηνε ήταν το εστιατόριο και το μπαρ βεβαίως, το οποίο συνοδεύει και το καφέ μπαρ, το οποίο συνοδεύουν τις λειτουργίες. Τους όλους τους πολιτιστικούς χώρους. Ναι, έτσι κι αλλιώς ναι, αυτό κάποιος θα γίνει δημοπρασία από την πλευρά του Δήμου και κάποιος θα αναλάβει να το δουλέψει. Mm-hmm. Δεν θα δουλέψει το εστιατόριο και το μπαρ ο Δήμος προφανώς. Και το υπόλοιπο με βάση τα προαπαιτούμενα του προγράμματος προσαρμόστηκε και ο Δήμος. Να. Αφού λοιπόν ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία για να έρθει ο Δήμαρχος να υπογράψει την προμελέτη, να φέρει την προμελέτη στην Αθήνα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αποφασίζει ξαφνικά με ένα ξαφνικό Δημοτικό Συμβούλιο μέρα Παρασκευή ότι δεν τη θέλει αυτή τη χρήση και θέλει μία άλλη. Δικαίωμά του, ξέρετε, είναι δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Mm-hmm. Και κρίνεται για την επιτυχία της ή όχι η Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Παλινδρομή, χάνεται το πρόγραμμα, κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, ξαναμπαίνουν σε ένα ΕΣΠΑ. Εν πάση περιπτώσει και σήμερα είναι σε ένα ΕΣΠΑ και σε ένα πρόγραμμα ενταγμένο το έργο,
με μελέτες εκατοντάδων χιλιάδων, οι οποίες έχουν πληρωθεί από τους δημότες, και έτοιμο, ο Δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι είμαστε κοντά στα τεύχη δημοπράτησης. Mm-hmm. Ένα έργο 12 εκατομμυρίων για να γίνει, αλλά για να έχουν αυτά, όπως σας επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, για να έχουν 100% χρηματοδότηση, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικό. Χάρηκα, μάλιστα. Έτσι. Αφού λοιπόν προχωράνε όλα αυτά, κάποιοι με την αιμονή τους θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Άρα υπάρχει ένας αστερίσκος, ένας βασικός αστερίσκος, ότι αν αλλάξει η χρήση, έστω και για αυτούς τους 20 χώρους φιλοξενίας που λέτε εσείς, και θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν θα δοθούν τα 12 εκατομμύρια για να ξέρετε, γίνει αυτό. Ξέρετε, αυτή η πρόταση, η οποία έρχεται και έρχεται πονηρά, δεν έρχεται ως ξενοδοχείο, αλλά η Ευρώπη δεν είναι τόσο ανόητη. Έρχεται πονηρά χώρος φιλοξενίας, δηλαδή... Δηλαδή, ο Δήμαρχος θα προσλάβει καμαριέρες, καθαρίστρες, θα δουλεύει ο ίδιος δωμάτια για να φιλοξενεί αυτούς που θα έρχονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ως μειόφιλε λοιπόν ο κύριος Στήλιος, παρεμβαίνοντας στην αυτοδιοίκηση, ως μειόφιλε, η οποία έχει ήδη αποφασίσει, έχει ήδη δρομολογήσει και έχει ήδη πληρώσει περίπου 500.000 ευρώ για μελέτες, έρχεται και λέει ότι εγώ λέω αυτό. Και μπαίνουμε σε μία συζήτηση, η οποία, όπως σας είπα, είναι δουλειά του Δήμου. Σας θυμίζω ότι παλιά, επειδή είχα προσπαθήσει να βοηθήσω την επιτάχυνση των διαδικασιών, κατηγορήθηκα ως παρεμβαίνει ο κυβερνητικός παράγων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και σήμερα κάνουμε και συζήτηση για τον κύριο Στήλιο και κάποιους αιμονικούς φίλους του. Λοιπόν, ο οποίος τώρα προεκλογικά σου λέει, εδώ κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γίνει κάτι άλλο, πω και εγώ, νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Εσείς δηλαδή το αποκλείετε αυτό, λοιπόν, που λέει, κύριε Βασιλή, έτσι. Ορίστε. Εσείς λέω το αποκλείετε αυτό, ότι δηλαδή ως χώρος φιλοξενίας κάποιων μελών από πολιτιστικούς συλλόγους και στα πλαίσια... Σας εξηγώ ότι ο τρόπος που θα ανακαινιστεί και θα ξαναλειτουργήσει το ξενία, είναι ένας τρόπος που είναι στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα. Αποφασίζει η Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει ίδια τα χρήματα και θέλει να μπει σε ένα πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τους όρους του προγράμματος. Αλλιώς μπορεί να σταματήσει το κάθε πρόγραμμα, να ξανακλειδώσει το ξενία για τα επόμενα 20-30 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσμονή των Αρτινών στο άνοιγμα του ξενία. Λοιπόν, εδώ βγήκε, είδα, διάβασα επιστολή που έστειλε ως απάντηση ο Δήμος. Και τι λέει ο Δήμος και οι τεχνικές του υπηρεσίες προς αυτούς οι οποίοι ήρθαν με τον πλάγιο τρόπο ως χώρος φιλοξενίας, ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί πάλι με άλλες 200-300 χιλιάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, ή 200-300 λέει, 300 νομίζω, καινούργια μελέτη, να πάρουμε άλλα 2 χρόνια και ναι. Βλέπουμε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, εδώ ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Και ο κυβερνητικός βουλευτής ας πάρει την ευθύνη του και ο Δήμαρχος Αρταίων στην ίδια παράταξη είναι, στο ίδιο κόμμα είναι, ας συνεννοηθούν. Το τελευταίο θέμα που θέλω να βάλω στο τραπέζι της σημερινής μας συζήτησης αφορά την προκήρυξη θέσεων στα νοσοκομεία της Ηπείρου, όπου εδώ η Άρτα έχει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό, κυρία Γεροβασίλη. Εννοείται τη μη προκήρυξη θέσεων. Την μη προκήρυξη θέσεων, συγγνώμη. Κοιτάξτε, περάσαμε την πανδημία. Χαθήκαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας, κάποιοι εκ των οποίων θα μπορούσαν να μην έχουν χαθεί, είχαμε ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας κατέκτησε την πρωτιά θανάτων ένα εκατομμύριο εξαιτίας του COVID. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε την αρνητική αυτή πρωτιά, εξαιτίας των μη αντοχών του συστήματος. Ναι. Σας θυμίζω ότι στην πίεση της κοινωνίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω της πανδημίας, η κυβέρνηση απάντησε με το κοινικό. Και τι θα το κάνουμε αυτό το πολυτελές σύστημα υγείας όταν θα τελειώσει ο κορονοϊός? Που αυτό έλεγε και την πραγματική αλήθεια στο τι ακριβώς εννοούσε
η κυβέρνηση τι σημαίνει Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μόλις τελείωσε η πανδημία, ενώ όλες οι χώρες άλλαξαν λογική, ακόμη και η Αμερική, ότι το κοινωνικό κράτος, οι παροχές του κοινωνικού κράτους στην υγεία, στην παιδεία, στην ενέργεια πια, επιστρέφουν στον κρατικό έλεγχο. Εδώ έχουμε σειρά ιδιωτικοποιήσεων και αμέσως μετά την πανδημία ήρθε και νομοθέτησε και την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ενισχύω το δημόσιο φορέα, διότι θέλω να το ιδιωτικοποιήσω και το απαξιώνω. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των πολιτών, για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. Το νοσοκομείο της Άρτας, σας θυμίζω ότι επί των ημερών μας στήθηκε αξιοπρεπώς και άλλα έμεναν να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είχε σταματήσει η αντιστροφή της κατάρρευσης και οι συμπολίτες μας και το λένε και το λέγανε οι ίδιοι ότι είχαν αξιοπρεπή αντιμετώπιση στα βασικά τους ζητήματα στο νοσοκομείο. Ενισχύθηκε όσο μπορέσαμε και σήμερα έχουμε ένα νοσοκομείο πάλι όπου οι γιατροί, σας θυμίζω τις χειρουργικές κλινικές, συνταξιοδοτούνται. Επέστρεψαν. Κάποιοι γιατροί οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν συνταξιοδοτηθεί επέστρεψαν και είναι στις θέσεις. Εκ των πραγμάτων και ευτυχώς. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πόσο. Ναι. Διότι ναι, μεν διατηρείς και τους παλιούς μέχρι να έρθουν καινούργοι. Αλλά ακριβώς. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν οι δύο χειρουργοί που ξέρουμε πολύ όλοι μας τι σπουδαία δουλειά έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο, αποχωρήσουν χωρίς να έχουν προκηρυχθεί καινούργιες θέσεις. Έτσι λοιπόν, υποχωρώντας το σύστημα εδώ, τι αναγκάζουν τους πολίτες να στραφούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στα Γιάννενα ή στην Αθήνα κλπ. Χωράει εκεί, μπορούν εκεί. Οι λίστες κοντεύουν να φτάσουν στα 3 χρόνια. Και ιδιωτικοποιεί το σύστημα. Κοιτάξτε κυρία Ευαγγελίου, από τις πρώτες παρεμβάσεις της επόμενης κυβέρνησης, της προοδευτικής κυβέρνησης που θα έχουμε μετά την 21η Μαΐου, υπάρχει ένα πακέτο το οποίο λέγεται «Τι καταργώ» που παρεμβαίνω άμεσα, όπως στο ζήτημα των πληστηριασμών που, όπως σας είπα, την επόμενη Τρίτη παρουσιάζουμε ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση. Στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας, αμέσως αντιστροφή στα βασικά ζητήματα. Γιατί έχουμε και εμείς, ετοιμάζουμε ένα σχέδιο που είναι των άμεσων μέτρων, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, παρεμβάση στήριξη του εισοδήματος, στήριξη των πολιτών μας απέναντι στο ιδιωτικό χρέος, άμεσες παρεμβάσεις και βεβαίως και ένα μακρόπνο σχέδιο το οποίο θα αφορά το μέλλον, το μέλλον της χώρας στο βάθος της τετραετίας. Αυτές τις θεματικές ενότητες θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τις αναλύουμε κάθε φορά. Βεβαίως. Γιατί οι πολιτικές αυτές που απορρέουν από την κεντρική πολιτική σκηνή αφορούν μέχρι και το τελευταίο χωριό στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας μας. Ακριβώς. Κυρία Γεροβασίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.